Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Συγκεκριμένα μέτρα για την διευκόλυνση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στις περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής ανακοίνωσαν το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για τους φορολογούμενους που υπάγονται στην ΔΟΗ Παλίνης και στη ΔΟΗ Ελευσίνας προωθούνται διατάξεις για παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων προωθείται παράταση έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Για τους κατοίκους των πληγησών περιοχών προωθείται απόφαση για την αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που έληξαν ή θα λήξουν εντός εξαμήνου από την έκδοσή της, ενώ προωθούνται διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από τον ένφια του έτους κατά το οποίο επήλθε η καταστροφή για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες πλήττονται από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. Σήμερα στην Ελλάδα, μέσα στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια, οι ασφαλισμένες κατοικίες για πυρκαγιά και φυσικές καταστροφές ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 15% του συνόλου των κατοικιών, αποδεικνύοντας το έλλειμμα κουλτούρας των Ελλήνων σε σχέση με την οτροπία άλλων αναπτυγμένων χωρών στον κόσμο. Η καταστροφή που έπληξε τις περιοχές της Κινέτας, της Ραφίνας, Καλλιτεχνούπολης, στο Μάτι και το Νέο Βουτζά αποδεικνύει πως οποιαδήποτε ζημιά συμβεί σε περιουσίες από φυσικά φαινόμενα είναι σχεδόν ακατόρθωτο να αντιμετωπιστεί οικονομικά από τους πολίτες, οδηγώντας τους τις περισσότερες φορές σε αδιέξοδο. Με αφορμή την τραγική αυτή καταστροφή, είναι ευκαιρία η πολιτεία να ξαναδεί τα αιτήματα του ασφαλιστικού κλάδου, να δώσει τα κατάλληλα φορολογικά κίνητρα και να θεσπίσει την υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση των κατοικιών, επενδύοντας στην εμπέδωση της κουλτούρας ασφάλισης του πληθυσμού. Δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλήσεως και 50% έχουν οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων που θα μπουν στη νέα ρύθμιση οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ειδικά για τους μεγαλοφειλέτες με χρέη που υπερβαίνουν τις 125.000 ευρώ, το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής κατά το ίμιση, αρκεί να τηρούνται δύο βασικοί κανόνες: να μην επηρεάζουν ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων, καθώς και να μην περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.